Νέες καταγγελίες σε βάρος δύο πασίγνωστων κωμικών ηθοποιών έρχονται να δυναμώσουν την καταιγίδα που χτυπάει το ελληνικό θέατρο. Κόφτο, θα σε βγάλω στα κανάλια. Γέλαγε και χαϊδευόταν. Τα σου τα κανάλια, είπε. Τον έβλεπα να ξεφεύγει. Άνοιξε το παντελόνι και άρχισε να αυτοικανοποιείται. Η συγκεκριμένη καταγγελία αφορά σε ηθοποιό και σκηνοθέτη σε βάρος του οποίου έχουν κινηθεί νομικά η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Λένα Δροσάκη και Πινελόπη Αναστασοπούλου. Του φώναζα να ανοίξει τις πόρτες. Με πιάσε από το σβέρκο και με τράβηξε πάνω του. Μετά από λίγα λεπτά και αφού είχε δίπλα του ένα γρίμι, άνοιξε την πόρτα και με πέταξε έξω από το αυτοκίνητο. Έπεσα με τα γόνατα. Σου που θες και ρόλο, με έφτισε. Την ίδια ώρα ενδυματολόγος σπάει τη σιωπή της και καταγγέλει πολύ γνωστό ηθοποιό, ο οποίος έφτασε στο σημείο να την απειλήσει με όπλο για να ικανοποιήσει τις ορέξεις του όταν εκείνη ήταν μόλις 22 ετών. Προσπάθησα να τρέξω και να μπω στο αυτοκίνητό μου, όμως δεν τα κατάφερα. Μέσα στον πανικό μου και στην προσπάθειά μου με κλωτσιές δεν κατάλαβα ότι με απειλούσε με όπλο. Αν δεν υπακούσω στις ορέξεις του, άρχισα να ουρλιάζω, έχασα τις αισθήσεις μου, κατέρευσα. Σου να αυτοικανοποίησε μπροστά σε μια έντρομη γυναίκα που με κλάματα στα μάτια προσπαθεί να βγει από πόρτες που έχεις κλειδώσει. Και εσύ σε αυτό το θέαμα όχι μόνο να διατηρείς τη στήση σου, αλλά να φτάνεις και σε κορύφωση. Αυτό πώς ονομάζεται? Τρεις είναι έως τώρα οι καταγγελίες σε βάρος άλλου πασίγνωστου ηθοποιού. Η πιο σοβαρή, εκείνη που έγινε στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και αφορά σε απόπειρα βιασμού. Το θύμα ήταν 25 ετών όταν δέχτηκε την επίθεση και είχε κάνει μόλις επέμβαση κατά του καρκίνου του μαστού. Έκλαιγε στα πόδια μου και του είπα ότι εγώ δεν έχω πειράξει το μυρμήγκι στη ζωή μου. Αλλά αυτός που θα τον τιμωρεί ήταν ο Θεός. Πρέπει να καταλάβουν κάποια καθάρματα ότι το όχι οποιασδήποτε γυναίκας είναι όχι. Τα ξέραμε. Μην κάνουμε τώρα. Σωματική κακοποίηση έχει τύχει να δεις? Ναι. Το να ορμήξει, να τον χτυπήσει και να μπούμε μπροστά και να πούμε... Την πλήρη στήριξη του Πρωθυπουργού στον αγώνα απέναντι σε κάθε μορφή βίας εξέφρασε στη Ζέτα Δούκα, στην πρώτη ηθοποιό που έκανε δημόσια καταγγελία για λεκτική και σωματική βία, η σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, Κύρα Κάπη.